Imperium Classics και Imperium Legends. Ένα παιχνίδι από την Osprey Games, καινούριο, ολοκένουριο. Βασικά δύο παιχνίδια για την ακρίβεια. Είναι και τα δύο standalone, δηλαδή παίζουν από μόνα τους, και expansion, δηλαδή και επέκταση, το ένα για το άλλο. Και προσφέρουν μια ποικιλία από πολιτισμούς, τόσο το Imperium Classics όσο και το Imperium Legends, που μπορούν να αναμειχθούν, να χρησιμοποιήσεις κάποιο πολιτισμό από εδώ, να παίξεις με κάποιο πολιτισμό από εδώ και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι civilization, με παιχνίδι πολιτισμού δηλαδή, με κάρτες, το οποίο οι παίχτες αναλαμβάνουν ένα πολιτισμό και τον οδηγούν από τις αρχικές καταστάσεις της μικρής τους ανάπτυξης προς την πιο μεγάλη και πιο αυτοκρατορική έκταση του πολιτισμού τους. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει και η κάρτα State Card, η κάρτα όπου φυλάνε πάνω οι παίχτες τους δείκτες τους, που ξεκινάς και είναι από την Barbarian State και μετά πηγαίνει στην Empire State. Ποιο είναι το θέμα του παιχνιδιού? Οι παίχτες λοιπόν ηγούνται μιας τέτοιας ομάδας πολιτισμού, των Ελλήνων, των Περσών, έχει τους Μινοΐτες, έχει τους Ρωμαίους και ούτω καθεξής, Βίκινγκς, Αιγύπτιους και πάει λέγοντας. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα, υπάρχουν 8 και 8 σε κάθε κουτί και μπορούν να μπλεχτούν, όπως είπα ήδη και πριν, πολύ ωραία. Και τι κάνει ο κάθε παίχτης? Ξεκινάει λοιπόν με την τράπουλά του, προσπαθεί να την εμπλουτίσει με καινούριες κάρτες, όμως έχει μια αλληλουχία όπου πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσεις τις κάρτες του nation σου και μετά να πας και να αρχίσεις να παίρνεις, αφού το κάνεις αυτό και κάνεις ascension και ανέβεις υποτίθεται, να πάρεις και γίνεις δηλαδή πλέον empire, γιατί τότε θα γυρίσεις σε αυτοκρατορία, να αρχίσεις να παίρνεις τις κάρτες development που σου δίνουν δυνατότητα να αναπτυχθείς περισσότερο και να πάρεις ακόμα περισσότερους πόντους νίκης. Οι παίκτες λοιπόν διαμορφώνουν την τράπουλά τους, παίρνουν κάρτες από την κοινή αγορά, προσπαθούν να κάνουν ο ένας κακό στον άλλον ή ζημιά στον άλλον όσο μπορούν. Δεν είναι τόσο, η αλήθεια είναι, interactive το παιχνίδι, δεν κάνεις τόσο πολύ ζημιά στον άλλον. Ωστόσο, προσπαθείς να αναπτύξεις τον deck σου, να το φτιάξεις για να κερδίσεις πόντους νίκης. Η ιδιαιτερότητα που έχει σχέση με άλλα deck builders, με άλλα παιχνίδια τα οποία φτιάχνεις την τράπουλά σου, είναι ότι θα έλεγα ότι είναι 2 ή 3 σταδίων το deck building. Είναι λίγο πιο fiddle. Στην αρχή πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου, πρέπει να παίξεις μερικές παρτίδες για να το δεις πώς σε δουλεύει. Αλλά άπαξ και το κάνεις μερικές φορές, μετά ρολάρει πάρα πολύ εύκολα το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι, όπως θα σας πω και στο τέλος, για τη γνώμη μου, κρατάει λίγο παραπάνω από ό,τι θα ήθελα. Ίσως είναι καλύτερο για ένα ή δύο παίχτες. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ χορταστικό, πολύ πλούσιο, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ διαφορετικό και πολύ, πολύ γεμάτο σαν gameplay και σαν ιδέα. Έχει πολύ value μέσα το παιχνίδι, ακόμα και ένα από τα δύο να πάρετε, να μην είναι ανάγκη να πάρει κάποιο και τα δύο. Το θέμα είναι ποιους πολιτισμούς θα επιλέξεις. Σίγουρα οι Έλληνες είναι στο Classics, οπότε νομίζω υπάρχει μια, ας πούμε, υπάρχει ένα προβάδισμα σε αυτό το κουτί σε σχέση με το υπόλοιπο, με τα υπόλοιπα. Ωστόσο, όλα και τα δύο τα κουτιά έχουν πολύ ωραίους πολιτισμούς και πολύ ωραίες επιλογές. Πάμε να σας δείξω πώς παίζει το παιχνίδι, όπως κάνουμε πάντα, να σας εξηγήσω τους κανόνες και να επιστρέψουμε στο τέλος αυτού του βίντεο για μια σύνοψη, για κάποια παράπονα που είχα για το παιχνίδι, κυρίως ποιοτικά και από ποιότητα παραγωγής, την τελική μου άποψη από τις πρώτες μου παρτίδες και την άποψή μου και για το solo επίσης, που παίζει πάρα πολύ ωραίο, και να επανέλθουμε στο τέλος για να τα πούμε όλα αυτά. Θα σας καλέσω όπως πάντα να κάνετε like στο βίντεο το συγκεκριμένο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα βίντεο και καμία καινούργια περίπτωση παιχνιδιού που βγαίνει και το παρουσιάζουμε στο κανάλι μας, αλλά πάνω απ' όλα θα σας καλέσω να έρθετε στο επιτραπέζι μας, στην ομάδα μας στο Facebook, στην κοινότητά μας, να δείτε γιατί είμαστε τόσο παθιασμένοι για τα επιτραπέζια παιχνίδια και να μοιραστείτε μαζί μας την αγάπη μας για αυτά και να μεγαλώσουμε όλοι μαζί σαν κοινότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζει το παιχνίδι. Πάμε να δούμε πώς παίζει το Imperium. Το βίντεο που θα δείτε εξηγεί τους κανόνες, μιας και το φυλάδιο οδηγιών είναι κοινό, τόσο για το Imperium Legends, όσο και για το Imperium Classics. Η διαφορά είναι ότι είναι και τα δύο standalone και expansion, και το κάθε ένα βάζει μια σειρά από πολιτισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να αναμειχθούν και από τα δύο κουτιά, από το ένα μόνο και ούτω καθεξής. Οι κανόνες είναι ολόιδιοι και γι' αυτό και το φυλάδιο οδηγιών είναι το ίδιο. Θεματικά έχουμε στα χέρια μας την τύχη κάποιου πολιτισμού, είτε πραγματικού, είτε fictional, είτε όχι αποδεδειγμένου ιστορικά πολιτισμού, και προσπαθούμε να οδηγήσουμε τους ανθρώπους μας, τον πολιτισμό μας, μέσα από την ανάπτυξη που θα κάνουμε, στο να αναπτυχθούν, στο να μεγαλώσουν και να μετατραπούν σε αυτοκρατορία από
απλή φυλή που είναι μικρή στην αρχή. Αυτό λοιπόν που έρχεται μέσα στο παιχνίδι είναι μια σειρά από κάρτες. Το παιχνίδι είναι καρτόν, ανήκει στην κατηγορία διαμόρφωσης τράπουλας, deck building και ταμπλό building. Χτίζουμε το ταμπλό μπροστά μας και έχουμε διάφορες ιδιότητες και ενέργειες και δυναμώνουμε καθώς προχωράμε. Και προσπαθούμε να παίξουμε καλύτερα από τους υπόλοιπους για να κερδίσουμε όταν γίνει trigger το τέλος του παιχνιδιού. Το παιχνίδι παίζει και σαν solo. Για την ακρίβεια, το solo το έχει κάνει ο David Turci και υπάρχει ειδικό ξεχωριστό rulebook για το solo, όπου μπορείς να παίξεις εναντίον AI με έναν ενδιαφέρον τρόπο. Και πάμε λοιπόν να δούμε τις λεπτομέρειες για το παιχνίδι. Το κουτί που βλέπετε εδώ μπροστά σας είναι το Imperium Legends, το οποίο έχει τους εξής πολιτισμούς: Arthurians, Atlanteans, Egyptians, Maurians, Minoans, Olmecs, Queen, και είναι οι διαφορετικοί πολιτισμοί, και έχει 21 και Utopians, ο τελευταίος πολιτισμός, ενώ υπάρχουν και 83 Common Cards που είναι κοινές. Αντίστοιχα, αν πάρετε το κουτί Imperium Classics, έχει τους πολιτισμούς Carthaginians, Celts, Greeks, Macedonians, Persians, Romans, Scythians, Vikings, και έχει και αυτό 83 Common Cards. Και φυσικά μπορούμε να παίξουμε, για παράδειγμα, με Greeks versus Minoans, με Queen versus Romans και ούτω καθεξής. Έτσι μπλέκουμε τα κουτιά και πάει λέγοντας. Το κάθε ένα μας παιχνίδι δεν χρειάζεται το άλλο για να παιχθεί. Τι βλέπουμε μπροστά μας? Βλέπουμε το market board, το οποίο είναι τρία κομμάτια, αυτά εδώ, και τα βάζουμε το ένα δίπλα στο άλλο όπως βλέπετε. Πρώτα αυτό, μετά αυτό και μετά αυτό, για να φτιάξουμε την αγορά. Την κάρτα Solstice, η οποία είναι αυτή εδώ, και ουσιαστικά όταν παίξουν όλοι οι παίχτες και ξαναφτάσει στον τελευταίο παίχτη, αφού τελειώσει, θα πρέπει να κάνουν όλα τα effect των καρτών τους που έχουν αυτό το keyword πάνω, και μετά θα πάμε στον επόμενο γύρο και ούτω καθεξής. Υπάρχουν διάφορα token διαφορετικές μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν τα exhaustion tokens, τα οποία είναι αυτά εδώ, και τα action tokens, τα οποία είναι αυτά εδώ με την τελεία. Κάθε παίχτης θα δούμε ότι ξεκινάει με 5 exhaustion tokens και 3 action tokens, εκτός αν ο πολιτισμός σας λέει κάτι διαφορετικό. Επιπλέον υπάρχουν τα αγαθά, που είναι τα material tokens, αυτά εδώ τα rows, και ξεκινάμε με 3, όπως βλέπετε εδώ. Υπάρχουν σε denominations το 3, τον 5 και τον 10, και φαίνεται με τα token. Υπάρχουν επίσης τα population tokens, που είναι αυτά εδώ με τα ανθρωπάκια, και ξεκινάμε με 2 τέτοια token, και πάλι υπάρχουν σε denomination του 1, του 5 και του 10. Και τέλος υπάρχουν τα progress token, όταν κάνουμε develop και αναπτύσσουμε cards για να τις βάλουμε στην τράπουλά μας και να γίνουμε πιο δυνατοί από το development deck του κάθε πολιτισμού, τα οποία είναι τα development tokens, αυτά εδώ, τα progress tokens ουσιαστικά, όπως θα λέει το παιχνίδι. Αυτά είναι τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Υπάρχει ένα ζάρι, το οποίο χρησιμοποιείται στο solo. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες με νούμερα, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται στο solo. Αν προλάβουμε και αν τα καταφέρουμε, θα γυρίσουμε ένα solo playthrough για το παιχνίδι. Και υπάρχουν και οι κάρτες State Barbarian, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Από τη μία μεριά ξεκινάς σε Barbarian και από την άλλη γυρίζεις στο State, έτσι. Ή αντίστοιχα, όταν έχεις κάρτες οι οποίες έχουν το σύμβολο Barbarian μπορείς να τις παίζεις. Όταν έχεις στο χέρι σου κάρτες οι οποίες έχουν το σύμβολο Empire δεν μπορείς να παίζεις αυτές τις κάρτες. Θα δούμε πώς εξηγείται αυτό μέσα στο παιχνίδι. Και φυσικά, πέραν από αυτό, υπάρχουν και ιδιαιτερότητες του κάθε πολιτισμού αντίστοιχα. Πάμε λοιπόν να πούμε καταρχήν ότι ενώ έχουν προσπαθήσει στο παιχνίδι, και το λέει η εταιρεία μέσα, να βγάλουν κάποια ιστορικά στοιχεία, δεν πρέπει κάποιος να εξαντλεί την ιστορία όπου αυτή υπάρχει, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει, σε αυτά που λένε οι τράπουλες των καρτών, έτσι. Φυσικά μια ιστορία ενός πολιτισμού είναι πολύ πιο μεγάλη. Πάμε λοιπόν να δούμε το breakdown των καρτών. Γενικά οι κάρτες μπορεί να σας μπλέξουν λίγο στην αρχή, έχουν πολλά εικονίδια, πολλές διαφορετικού τύπου κάρτες, και υπάρχει ένα αναλυτικό card breakdown μέσα στο φυλάδιο οδηγιών, το οποίο δείχνει ακριβώς τι είναι το κάθε σύμβολο και γενικά πού ανήκει κάθε κάρτα. Μπορεί να σας προβληματίσει αρχικά, με προβλημάτισε και εμένα, αλλά νομίζω στην πορεία γίνεται ξεκάθαρο, ιδίως μετά τις πρώτες παρτίδες που βγάζουν νόημα γενικά το τι κάνεις και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το breakdown των καρτών και θα αναφέρω μερικές γενικά. Οι κάρτες έχουν, και ίσως μου δοθεί ευκαιρία να πάρω και κάποιον άλλο πολιτισμό, για παράδειγμα θα μπορούσα να πάρω τους Atlanteans εδώ. Λοιπόν, οι κάρτες έχουν τις εξής ιδιαιτερότητες, οι τράπουλες. Υπάρχει μια κάρτα η οποία είναι η κάρτα Power Card και έχει αυτό το σύμβολο κάτω. Φαίνεται από αυτό το σύμβολο εδώ κάτω, και κάθε τέτοιος πολιτισμός, όταν θα πάρετε ένα πολιτισμό, εδώ είναι για παράδειγμα οι Minoans και εδώ είναι οι Egyptians, έτσι. Έχω στήσει δύο παίχτες. Θα βρούμε αυτή την κάρτα
και θα τη βάλουμε σε αυτή τη θέση εδώ. Οι κάρτες αυτές μπορεί να έχουν είτε μεριά A που έχουν αυτή την ιδιότητα, είτε μεριά B που έχουν αυτή την ιδιότητα. Θα επιλέξετε ποια από τις δύο θέλετε, θα την βάλετε κάτω, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει μέσα στην πορεία του παιχνιδιού. Έτσι. Φαίνεται η ιδιότητα και γενικά κάποια εικονίδια που έχουν passive, exhaust κτλ. Θα μιλήσουμε γενικά για keywords μετά. Έχει αυτό το εικονίδιο εδώ. Κάποιοι πολιτισμοί έχουν επιπλέον τέτοιες κάρτες, οι οποίες μπαίνουν από κάτω από αυτή την κάρτα, αλλά η power card είναι μία και έχει αυτό το σύμβολο. Βλέπετε, εδώ είναι των Minoans και εδώ είναι των Egyptians. Επιπλέον, οι κάρτες, όπως θα δείτε μέσα στο deck των πολιτισμών και των υπολείπων, έχουν διάφορα banner πάνω. Βλέπετε, υπάρχουν γκρι τα οποία είναι τα neutral, τα ουδέτερα, και μετά υπάρχουν διάφορα που σχετίζονται και με το σύμβολο που υπάρχει κάτω και με το banner που υπάρχει δίπλα. Ο τίτλος πάνω, το χρώμα δηλαδή του banner πάνω. Ο τίτλος κάθε φορά υπάρχει εδώ μέσα και γενικά θα δείτε είτε ability μέσα, είτε κάρτες, εικονίδια, διάφορα κτλ. Είτε σε ποιο suit ανήκουν κάτω. Το suit στο οποίο ανήκουν φαίνεται, ξαναλέω, και πάνω ότι είναι κόκκινο και κάτω που υπάρχει το σύμβολο. Έτσι. Γενικά τα suit του παιχνιδιού είναι συγκεκριμένα και είναι αυτά που περιγράφει το φυλάδιο οδηγιών. Για παράδειγμα, είδαμε ότι αυτό είναι το power card, έτσι, είναι το power του έθνους που παίζουμε. Μετά υπάρχουν κάρτες region που είναι περιοχές που είναι κάτω από το control του έθνους μας. Υπάρχουν κάρτες uncivilized που είναι αρχές τεχνολογίες και πολιτισμικά breakthroughs και αναπτύξεις. Μετά υπάρχουν οι civilized κάρτες που είναι πιο μοντέρνες τεχνολογίες αντίστοιχα και cultural developments. Υπάρχουν τα tributary που είναι γενικά οι άνθρωποι που είναι κάτω από το control του έθνους μας. Fame που είναι διάφορα deeds που έχουμε κάνει, γενικά πράγματα που έχουμε καταφέρει στον πολιτισμό μας. Και unrest που είναι εσωτερική προστριβή και γενικά χάος που υπάρχει μέσα στο nation μας. Αυτά είναι τα suit που υπάρχουν στις κάρτες του παιχνιδιού. Τώρα αρχίζετε να βλέπετε ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, εδώ τα διάφορα εικονίδια. Υπάρχουν στο banner, δηλαδή το πράσινο αυτό είναι εδώ, είναι και εδώ κάτω το εικονίδιο. Κάποιες κάρτες σαν civilized έχουν παραπάνω εικονίδια. Εδώ αυτές είναι οι fame cards που υπάρχουν εδώ, δεν υπάρχουν στα deck, τις αποκτούμε κάνοντας διάφορα πράγματα. Και αυτές είναι οι κάρτες unrest που ουσιαστικά δείχνουν το χάος και γενικά την αποδιοργάνωση μέσα στο έθνος μας. Αν δεν αναπτυχθούμε με σωστό τρόπο και αποκτήσουμε πολλές τέτοιες κάρτες, θα χάσουμε το παιχνίδι. Επίσης, αν έχουμε περισσότερες από ο παίχτης που έχει τις περισσότερες, αν γίνει στο τέλος ένα συγκεκριμένη συνθήκη, το παιχνίδι μπορεί να τελειώσει είτε με κανονική νίκη και σκοράρισμα όταν γίνουν κάποιες συνθήκες, είτε με collapse, με κατάρρευση. Όταν γίνει κατάρρευση, αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες τέτοιες κάρτες μέσα στον πολιτισμό του κερδίζει. Έτσι δείχνει ότι είχε λιγότερο χάος στον πολιτισμό του. Επιπλέον, να επανέλθουμε να πούμε διάφορα άλλα πράγματα. Υπάρχουν κάρτες οι οποίες έχουν εικονίδια όπως αυτό εδώ, το οποίο είναι το pinned. Σημαίνει ότι είναι κάρτες με το άπειρο που όταν παιχθούν μένουν στην περιοχή σου κάτω ανοιχτές και είναι διαθέσιμες, δεν τις πετάς στο τέλος. Είναι abilities και διάφορα πράγματα που αφαιρούνται μόνο αν σου πει κάποια κάρτα. Επίσης, υπάρχουν κάρτες οι οποίες έχουν το attack, έχουν ένα σπαθί εδώ, θεωρούνται κάρτες επίθεσης, έτσι και επηρεάζουν άλλους παίκτες. Γενικά, οι κάρτες θα δείτε ότι έχουν είτε το Empire εικονίδιο, εδώ οι Atlantians έχουν μόνο Empire, αν θυμάμαι καλά, είτε το, θα σου πω ένα άλλο πολιτισμό, το Barbarian εικονίδιο των Βαρβάρων, που είναι τα δύο εικονίδια που υπάρχει στην κάρτα State, που είναι αυτή εδώ. Έτσι ξεκινάμε τη μεριά του Barbarian. Για παράδειγμα, και εδώ βλέπω ότι έχουν μόνο Empire. Ναι, γιατί παίζουν λίγο διαφορετικά κάποιοι πολιτισμοί. Οπότε κάποιοι έχουν κάποια πράγματα, κάποιοι δεν έχουν. Ας πούμε, αυτοί εδώ, οι Maorians έχουν και Empire κάρτες και Barbarian κάρτες εδώ. Έτσι. Γενικά, η φιλοσοφία του παιχνιδιού είναι η εξής. Αν η κάρτα σου είναι από αυτή τη μεριά, δεν μπορείς να παίξεις Empire cards, δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις τέτοιες κάρτες. Μπορείς να παίξεις κάρτες που δείχνουν αυτό. Αντίστοιχα και οι υπόλοιπες κάρτες. Αν όμως είναι γυρισμένο από την Empire μεριά που έχει αυτό το εικονίδιο το μπλε, τότε μπορείς να παίξεις αυτές τις κάρτες και αντίστροφα δεν μπορείς να παίξεις αυτές τις κάρτες της Barbarian. Έτσι είναι μια ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού που δίνει ιδιαίτερη δυναμική, θα έλεγα, στο παιχνίδι. Επιπλέον υπάρχουν κάρτες που έχουν διαφορετικά εικονίδια που ανήκουν, εικονίδια που σημαίνει μετρόπολη, πόλη, μάσκα, night εικονίδιο ή scroll, τα οποία είναι διάφορα icons που θα φαίνονται, για παράδειγμα, εδώ, όχι, αυτά είναι οι κάρτες των location, θα φαίνονται, για παράδειγμα, τώρα κάθε πολιτισμός έχει τελείως διαφορετική σύνθεση, οπότε είναι πάντα
πάντα διαφορετικό και αυτό είναι ένα από τα ωραία στοιχεία του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, να βρω μερικές κάρτες. Scroll. Να το. Αυτό είναι κάρτα πόλης. Αν έχει δύο τέτοια σπίτια, είναι Μετρόπολη. Αν έχει τη μάσκα, είναι Night και ούτω καθεξής. Έτσι. Πάλι αυτά επηρεάζουν κυρίως άλλες κάρτες, γιατί σου λένε για κάθε τέτοια κάρτα κάνεις κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάρτες Region, οι οποίες είναι αυτές εδώ, που έχουν αυτό το κίτρινο που βλέπετε εδώ πέρα. Κάρτες Region, όπως για παράδειγμα είναι αυτή εδώ. Έχει και το κίτρινο banner, έχει και το κίτρινο. Αυτή είναι μέσα στο Ethnos μου, στα Nation Deck μου, έτσι. Εδώ αυτές είναι γενικές, από τα αντίστοιχα deck που υπάρχουν από πάνω. Θα δούμε το setup. Αυτό εδώ το εικονίδιο δείχνει διάφορες περιοχές και αναλόγως μπορεί να έχουν και έξτρα εικονίδια αυτές, όπως είναι αυτά εδώ, που δείχνουν ουσιαστικά. Υπάρχει το σιτάρι, υπάρχει το σύμβολο με το πουκί και υπάρχει το σύμβολο με τη σταγόνα, που είναι διάφορα effect και διάφορα πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν με αυτές τις κάρτες αντίστοιχα. Τέλος, γενικά να πούμε ότι υπάρχουν οι κάρτες που έχουν αυτό εδώ το αστεράκι κάτω αριστερά. Γενικά όλο μου το έθνος έχει το ίδιο χρώμα. Βλέπετε ότι είναι μπλε όλο το deck στη γωνία που είναι βολικό. Οι κάρτες που έχουν αυτό το σταυρό εδώ, στη γωνία κάτω αριστερά, αυτές είναι οι κάρτες οι οποίες είναι οι development cards και είναι οι κάρτες που αναπτύσσουμε για να τις προσθέσουμε στη δυναμικότητά μας. Δεν τις έχουμε, έτσι δεν είναι μέρος της. Είναι ουσιαστικά σαν το δικό μας απόθεμα το οποίο μπορούμε να χτίζουμε τις ιδιαιτερότητες του πολιτισμού μας. Ξεκινάνε πάνω αριστερά, εδώ, ξεχωριστές. Επιπλέον υπάρχουν. Έχουν αυτές οι κάρτες γενικά, θα δείτε ότι έχουν διάφορα κόστη σε υλικά, σε progress tokens, σε population που πρέπει να τα δώσεις αντίστοιχα. Εδώ πρέπει να δώσω ένα progress token, τρία population και τρία material και δύο population για να μπορέσω να την κάνω develop αυτήν την κάρτα και να αποκτήσω από εδώ, έτσι από το development area μου. Γενικά, ξαναλέω, υπάρχουν διαφορετικού τύπου κάρτες. Οι αρχικές κάρτες είναι, που έχουμε μία και μπορεί να έχουμε και άλλες, είναι κάρτες που έχουν να κάνουν με το play area μας, έτσι. Υπάρχουν μετά οι κάρτες με το φεγγαράκι που είναι. Αυτές νομίζω δεν έχουν. Αυτό το Nation εδώ δεν έχει. Για να πάρουμε πάλι τους άλλους. Ναι, με το φεγγαράκι όπως βλέπετε αυτό εδώ. Αυτές οι κάρτες ουσιαστικά είναι κάρτες που ανήκουν στο Nation μας. Στο έθνος μας, το συγκεκριμένο. Και λέγονται Nation Cards. Θα δούμε πώς μπαίνουν στο Nation Deck. Το οποίο μπαίνει κάθετα πάνω στην κάρτα, ας πούμε, του αρχηγού μας. Που είναι η κάρτα με αυτήν εδώ τον κύκλο κάτω. Κάθε πολιτισμός θα έχει μια τέτοια κάρτα. Στο αρχείο του setup θα το βρούμε, θα τη βάλουμε εδώ κάτω και εδώ κάτω. Και από πάνω θα μπουν αυτές οι κάρτες του Nation μας. Πρέπει πρώτα να τις χρησιμοποιήσουμε αυτές τις κάρτες και μετά να φανερωθεί αυτή η κάρτα αντίστοιχα. Ενώ υπάρχουν και κάρτες οι οποίες κάτω λένε τον αριθμό των παικτών και αφαιρούνται ουσιαστικά αν παίζει με λιγότερους παίχτες. Για παράδειγμα, να σας δείξω αντίστοιχα από εδώ. Όταν λέει 4 ή 3, αν παίζει παιχνίδι με δύο παίχτες, αυτές τις κάρτες από όλο το deck αντίστοιχα τις αφαιρείς. Τέλος, υπάρχουν περιοχές που δείχνουν πόντους νίκης κάτω, όπως αυτή εδώ. Αυτή εδώ μπορεί να είναι είτε fixed, ότι παίρνεις δύο πόντους νίκης, όταν την έχεις στην τράπουλά σου κτλ. Ή πόντους νίκης με ερωτηματικό που εξαρτάται με τις υπόλοιπες κάρτες, με τη συνθήκη που περιγράφουν. Έτσι, οπότε και αυτό είναι ξεκάθαρο. Αντίστοιχα, οι κάρτες unrest, όπως βλέπετε, λένε μία-δύο κόκκινο εδώ και χάνεις δύο πόντους νίκης. Γι' αυτό δεν θες να έχεις τέτοιες κάρτες μέσα ή παραπάνω άλλες κάρτες μέσα στο deck σου. Αντίστοιχα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς γίνεται το γενικό setup. Αν γίνει setup με διαφορετικούς πολιτισμούς από τα δύο boxes, το μόνο που κάνεις είναι ότι πρέπει να προσέξεις να αφαιρέσεις από το. Από το deck που έχει αυτό το εικονίδιο με τη σημαία. Από τις κάρτες που αναφέρονται στους πολιτισμούς για να μην έχεις. Είναι πολύ απλή η διαδικασία, την περιγράφουμε στο φυλάδι οδηγιών. Κατά τα άλλα, το setup είναι το ίδιο. Αυτό που κάνει κάθε παίχτης, θα δούμε εδώ, που είναι το setup ενός παίχτη, θα πάρει λοιπόν το εξής. Θα πάρει όλη και εδώ, για να φαίνεται και το κίτρινο όπως βλέπετε. Θα πάρει όλη το nation deck του πολιτισμού του με τα κίτρινα. Θα τοποθετήσει πρώτα απ' όλα την κάρτα power του εδώ. Στη συνέχεια θα πάρει και θα βάλει από κάτω από εδώ, αν έχει επιπλέον κάρτες play area. Ας πούμε για παράδειγμα οι Utopians έχουν επιπλέον κάρτες τέτοιες, αλλά άλλοι πολιτισμοί δεν έχουν, συνήθως δεν θα έχουν, έτσι, γι' αυτό εξαρτάται τον πολιτισμό. Θα πάρουμε την κάρτα με τον κύκλο που είναι αυτή εδώ, που είναι ας πούμε ο αρχηγός ή δεν ξέρω τι, ή κάτι τέτοιο από τον πολιτισμό μας. Θα τη βάλουμε εδώ, είναι η κάρτα με την τελεία και από πάνω, αυτή ουσιαστικά θεωρείται το Ascension Card, είναι η κάρτα από την οποία δείχνουμε ότι ανεβαίνουμε και αναπτυσσόμαστε πάρα πολύ. Έτσι. Αντίστοιχα πάλι για τους Vikings, η κάρτα αυτή είναι το Zenith Card της, η κάρτα των Arthurian είναι το Nadir Card της και οι Atlanteans και οι Utopians δεν έχουν τέτοια κάρτα, γι' αυτό ξαναλέω είναι ασύμετρα.
Θα πάρουμε όλες τις κάρτες που έχουν το φεγγαράκι εδώ από το Nation Dex και είναι διαφορετικός αριθμός ανάλογα με τους παίχτες, με ανάλογα με τα deck. Θα τις ανακατέψουμε και θα τις βάλουμε κάθετα από πάνω. Βρίσκεται πάνω από την bar card η κάρτα με τον κύκλο για session card μας, έτσι. Στη συνέχεια θα πάρουμε τις κάρτες που έχουν το σταυρό εδώ, όπως αυτές εδώ, και θα τις βάλουμε ανοιχτές, face up, πάνω από τη state card μας, η οποία ξεκινάει με τη μορφή του Barbarian, η state card. Θα τις βάλουμε λοιπόν εδώ, έτσι. Αντίστοιχα οι Arthurians έχουν το quest card, δεν έχουν development cards. Αυτό λοιπόν είναι το development deck, από εδώ παίρνουμε και κάνουμε development cards για να τις πάρουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε, να φτιάξουμε την τράπουλα μας περισσότερο, χώρια από τις σκηνές που υπάρχουν εδώ. Και αν υπάρχουν κάρτες οι οποίες έχουν βέλος, θα δούμε, δεν έχουν πάλι όλα τα nations, να σας δείξω κάποιες κάρτες με βέλος. Ουσιαστικά κάτω εδώ έχουν ένα βέλος που δείχνει αριστερά προς τα δεξιά, για να μην χάνουμε χρόνο. Αυτές οι κάρτες μπαίνουν στις common cards εδώ. Έτσι, μόνο οι Arthurians, οι Celtes, οι Olmecs, οι Queen, οι Utopians και οι Vikings έχουν τέτοιες κάρτες. Και όλες αυτές οι κάρτες είναι rest cards, οι οποίες ουσιαστικά προστίθονται μέσα στο παιχνίδι. Όλες οι υπόλοιπες κάρτες που μένουν είναι αυτές εδώ, βλέπετε, θα ανακατευτούν χωρίς άλλα σύμβολα και θα φτιάξουν το draw deck. Ξαναλέω, αυτό είναι το draw deck. Αυτό είναι το development deck με το σταυρό. Αυτό με το φεγγαράκι που είναι ανάποδα face down είναι το Nation Deck. Εντάξει, αυτή είναι η κάρτα Power, αυτή είναι η κάρτα State που μεριά ξεκινάει με τη μεριά την κόκκινη, τον Barbarian, και από κάτω είναι η Ascension Card με τον κύκλο. Αυτή είναι το setup του παιχνιδιού. Ανάμεσα στον πρώτο και στον τελευταίο παίχτη θα βάλουμε την συγκεκριμένη κάρτα, η οποία δείχνει ότι έχουμε παίξει ένα γύρο για να ενεργοποιηθούν όλες οι κάρτες που ενεργοποιούνται στο τέλος του γύρου με το keyword το συγκεκριμένο. Και πάμε να δούμε το common setup που είναι εδώ. Θα φτιάξουμε pile, ξαναλέω, με όλα τα περιεχόμενα του παιχνιδιού σε στίβες. Στη συνέχεια θα δώσουμε σε κάθε παίχτη 3 material rose, 2 token population μπλε, 1 κίτρινο token progress. Θα πάρει ο κάθε παίχτης 5 exhaust tokens που είναι αυτά με το χ και 3 action tokens που είναι αυτά εδώ και θα τα βάλει πάνω στη state card του. Θα φτιάξουμε το board εδώ. Θα βρούμε τις αντίστοιχες τράπουλες civilized, uncivilized regions. Θα τις ανακατέψουμε και θα τραβήξουμε μία ανοιχτή κάτω από εδώ. Ο αριθμός των καρτών που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ, γιατί κάποιες αφαιρούνται, έχει να κάνει με τον αριθμό των παικτών. Αν παίζουν 2 παίκτες θα έχουμε 6 κάρτες σε κάθε ένα από αυτά τα deck. Αν παίζουν 3 θα έχουμε 7 και αν παίζουν 4 παίκτες θα έχουμε 8. Έτσι. Αυτό έχει να κάνει για όλα τα deck αυτά εδώ. Στη συνέχεια θα φανερώσουμε κάτω από κάθε ένα από αυτά τα 3 deck μία τέτοια κάρτα. Εντάξει. Και όλες οι υπόλοιπες κάρτες θα ανακατευτούν για να φτιάξουν το κοινό main deck, το οποίο είναι αυτό εδώ, που προέρχεται από όλες τις υπόλοιπες κάρτες. Οι υπόλοιπες που δεν χρησιμοποιήθηκαν, έτσι, αυτό εννοώ, από εδώ. Αφού λοιπόν όλες οι υπόλοιπες τέτοιες και τέτοιες, έτσι, που δεν χρησιμοποιήθηκαν, θα μπουν εδώ, μαζί με αυτές τις κάρτες των ανθρώπων με αυτό το σύμβολο. Όλες αυτές θα ανακατευτούν, θα μπουν πλάι, έτσι, εδώ, και θα ανοίξουμε 2 κάρτες από εδώ. Θα δείτε ότι οπουδήποτε ανοίγει κάρτα με την μπλε σημαία, πρέπει να μπει μια κάρτα unrest από αυτό το pile εδώ. Όλες αυτές τις κάρτες έχουν το ίδιο. Από κάτω έχουν το unrest σύμβολο που είναι η φωτιά. Επίσης, οποτεδήποτε ανοίξει, θα πάρουμε αντίστοιχα μια unrest κάρτα από εδώ και θα τη βάλουμε κάτω από κάθε κάρτα uncivilized, civilized και μπλε σημαία, η οποία υπάρχει μέσα στο market ανοιχτή, έτσι, τους βάζουμε από κάτω, γιατί όταν παίρνεις την κάρτα θα παίρνεις και το unrest και πρέπει να φροντίσεις να το ξεφορτωθείς προφανώς. Η κάρτα Solstice θα μπει ανάμεσα στον πρώτο και τον τελευταίο παίχτη για να φτιάξει το turn αντίστοιχα και θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε την κάρτα King of Cards, να τη βάλουμε από την μεριά α, αυτή είναι η κάρτα εδώ, η οποία δεν είναι προσβάσιμη και κάνει και τρίκερ το τέλος του παιχνιδιού όταν φανερωθεί, και θα βάλουμε από πάνω της κάρτες fame που έχουν να κάνουμε με φήμη που παίρνουμε για διάφορα πράγματα που κάνουμε, κάθετες εδώ για να την κρύβουν.
Όταν παίρνουμε φήμη θα παίρνω αυτές τις κάρτες και όταν πρέπει να πάρουμε κάρτα και δεν μπορούμε θα ενεργοποιηθεί το King of Kings card που είναι και trigger για το τέλος του παιχνιδιού. Ξαναλέω, η κάρτα King of Kings, η οποία είναι αυτή με το Move Banner εδώ και λέει King of Kings στον τίτλο, όπως βλέπετε, πρέπει να μπει από τη μεριά που λέει Α, έτσι. Γιατί όταν θα διευθετηθεί και θα χρησιμοποιηθεί, αφού περάσουμε από τη μεριά Α, θα πάμε στη μεριά Β που θα κάνουμε flip και θα γυρίσουμε από την πίσω πλευρά. Και κάθε φορά πρέπει να τραβάμε τέτοια κάρτα, θα κάνουμε αντίστοιχα εκείνο. Το γεγονός που περιγράφει. Λοιπόν, πώς παίζουμε. Το παιχνίδι παίζεται σε μια σειρά από γύρων και κάθε γύρος ξεκινά από τον πρώτο παίχτη, αριστερά τη κάρτα αυτή. Παίζουν όλοι οι παίχτες μέχρι να φτάσουμε στον τελευταίο παίχτη δεξιά από την κάρτα αυτή, να πάρει τον τελευταίο γύρο και τότε θα ενεργοποιηθούν όλα οι κάρτες που έχουμε μπροστά μας, παιγμένες, οι οποίες έχουν το συγκεκριμένο keyword, έτσι, το keyword Solstice, και θα γίνουν ό,τι λένε, ο κάθε παίχτης θα το κάνει για τον εαυτό του. Όταν είναι η σειρά σου, μπορείς να κάνεις ένα από τα τρία πράγματα, είτε να κάνεις Activate, να ενεργοποιήσεις, είτε να κάνεις Innovate, είτε να κάνεις Revolt. Θα κάνεις ένα από τα τρία και μετά θα περάσεις στο cleanup phase και θα παίξει ο επόμενος στα αριστερά σου παίχτης. Είναι τόσο απλή η σειρά. Όπως καταλαβαίνετε, το option activate είναι το πιο, ας πούμε, χορταστικό και γεμάτο, γιατί αυτό είναι ο πυρήνας του παιχνιδιού. Ουσιαστικά ενεργοποιείς πράγματα με τα action points που έχεις και τα exhaust tokens στο play area σου, στο ταμπλό building που έχεις φτιάξει. Και το πιο στη συνέχεια αυτό που θα κάνεις είναι, αν δεν κάνεις αυτό, θα κάνεις innovate, ή αν δεν κάνεις innovate θα κάνεις revolt. Πάμε να τα δούμε ανάποδα, από το πιο εύκολο στο πιο, ας πούμε, χορταστικό γεμάτο. Το revolt, που είναι ένα από τα τρία μπορείς να κάνεις στο γύρο σου και να τελειώσει η σειρά σου και να πας clean up, είναι το εξής: να επιστρέψεις όποιο αριθμό από κάρτες. Α, ξέχασα να σου πω ότι ξεκινάμε τραβώντας από το χέρι μας, από το nation deck μας, έτσι, από το draw deck μας, λοιπόν, που είναι αυτό εδώ, όχι το nation, αυτό είναι το, όπως σας εξήγησα, η ανατομία του player του παίχτη. Αυτό είναι το draw deck. Από αυτό θα τραβήξουμε 5 κάρτες για να είναι το αρχικό μας χέρι. Έτσι, με αυτό θα ξεκινήσει κάθε παίχτης. Οπότε έχεις κάρτες στο hand limit size που είναι τα 5 κάρτες. Μπορεί να το αυξήσουν διάφορα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, επανέρχομαι. Αν κάνω activate, θα ενεργοποιήσω και θα επανέλθω να πω τι γίνεται εδώ. Αν κάνω innovate, θα αποκτήσω κάρτες, θα δούμε πώς. Και αν κάνω revolt, θα επιστρέψω, αυτό εξηγούσα, ξεκίνησα να τα εξηγώ ανάποδα. Αν κάνω revolt, θα επιστρέψω οποιοδήποτε αριθμό κάρτες unrest έχω στο χέρι μου. Είναι οι κάρτες αυτό με την κόκκινη φωτιά και το κόκκινο banner πάνω που λέει unrest. Όλες αυτές οι κάρτες είναι ίδιες, έτσι. Είναι κάρτες οι οποίες είναι μείον 2 πόντι. Άρα, αν επιλέξω να κάνω revolt, επιλέγω όσες κάρτες θέλω από το χέρι μου, έτσι, από το χέρι μου εδώ, και τις επιστρέφω εδώ, στο pile αυτό, για να μην τις έχω αρνητικούς πόντους στο τέλος και για να μην χάσω, έχω τις πιο πολλές και αντίστοιχα, όπως εξηγήσαμε πριν. Θα κάνω λοιπόν, αν κάνω το revolt αυτό, επιστρέφω αυτές τις κάρτες πίσω, ξεφορτώνομαι και μετά κάνω το clean up. Θα το πω μετά το clean up στο τέλος. Μία άλλη επιλογή αντί για revolt είναι να κάνω innovate. Όταν κάνω innovate, το πρώτο που κάνω είναι όλο μου το χέρι το παίρνω και το πετάω στο discard pile μου. Έτσι, ο κάθε παίχτης θα πρέπει να έχει δίπλα στο draw pile του ένα θέση για discard pile και να πετάει κάρτες. Έτσι, και όταν τελειώνει, να ξανακατεύει και να τραβάει. Θα δούμε πώς γίνεται και αυτό. Αλλά όταν κάνω innovate λοιπόν, ή όταν τελειώνω τις κάρτες που παίζω που δεν τις μένουν κάτω με το άπειρο, πάλι πάνε στο discard pile. Έτσι, εδώ δεν έχω αφήσει χώρο, αλλά φανταστείτε ότι πρέπει να αφήσετε χώρο δεξιά από το draw pile, να υπάρχει και ένα discard pile κάπως έτσι. Όταν λοιπόν κάνω innovate, πετάω όλες μου τις κάρτες από το χέρι μου, στο discard pile μου, και μετά κάνω breakthrough για κάρτες πράσινες uncivilized, γκρι civilized, με τα εικονίδια δείχνω, έτσι, κίτρινες region, ή τις αντίστοιχες μπλε, οι οποίες όλο ξεχάω πως λέγεται, tributary, που είναι αυτή εδώ η μπλε σημαία. Και μετά προχωράω στο να κάνω cleanup κανονικά όπως έκανα και πριν. Τι είναι το breakthrough? Γιατί το breakthrough μπορεί να το λένε και άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Το breakthrough είναι πολύ απλό. Όταν κάνω breakthrough, μπορώ να κάνω breakthrough για ένα εικονίδιο ή για περισσότερα από κάρτες που έχω, έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάνω breakthrough, όταν κάνω innovate ουσιαστικά, αυτό που κάνω είναι κάνω breakthrough για όποια εικονίδια μπορώ να κάνω, έτσι. Το breakthrough γίνεται για αυτό ή για αυτό το μπλε, για όλα αυτά εδώ που δείχνει εδώ. Όταν λοιπόν κάνω breakthrough για κάποια από τα εικονίδια, ή το ένα ή το άλλο, και αν περισσότερα από ένα εικονίδι διαδείχνονται, τότε τα κάνω με σειρά. Λέω, κάνω πρώτα για το ένα, μετά για το άλλο που δείχνω και ούτω καθεξής. Διαλέγω ένα από τα ακόλουθα για το breakthrough.
επιλέγω όποια κάρτα έχω, επιλέγω όποια κάρτα από την αγορά για το εικονίδιο που κάνω breakthrough, δηλαδή αν κάνω breakthrough για τις πράσινες ασύμβουλες κάρτες, μπορώ να επιλέξω όποια κάρτα θέλω με αυτό το εικονίδιο από την αγορά. Εντάξει, αν για παράδειγμα είχε βγει τέτοια κάρτα εικονίδιο εδώ, να το πω διαφορετικά, ας πούμε θέλω να κάνω breakthrough για civilized που είναι με την κολόνα, μπορώ να πάρω είτε αυτή είτε αυτή, γιατί και αυτή έχει το civilized, έτσι, παρόλο που έχει βγει από αυτό το deck και όχι από τα deck αυτά εδώ. Λοιπόν, όταν κάνω breakthrough για ένα εικονίδιο, επιλέγω την κάρτα, την παίρνω, παίρνω ό,τι token population, progress ή material έχει πάνω, τα παίρνω και τα βάζω στο απόθεμά μου και αν έχει από κάτω unrest card την παίρνω. Της παίρνω την κάρτα και την κάρτα αυτή και την κάρτα που έχει από κάτω, τις παίρνω αντίστοιχα, τις τραβάω δηλαδή, έτσι, και αν έχω τραβήξει από κάτω unrest, το unrest δεν το παίρνω στο χέρι μου, το επιστρέφω στο unrest pile, εντάξει, και στη συνέχεια θα τραβήξω μία κάρτα από το αντίστοιχο deck, αν πήρα από αυτό, να το βάλω στη θέση της. Αν πήρα από αυτό, πήρα αυτή την κάρτα, θα βάλω από αυτό εδώ, να το βάλω εδώ στη θέση του. Αν πήρα από το Civilized, θα βάλω στη θέση της. Οπότε την ξαναγεμίζω. Εντάξει. Πολύ σημαντικό, την κάρτα που τραβάω με το breakthrough, την παίρνω στο χέρι μου. Τη βάζω, δηλαδή, κάνω breakthrough, πετάω κάρτες και την παίρνω στο χέρι μου την κάρτα. Οπότε είναι η κάρτα η οποία θα την παίξω στον επόμενο γύρο, σίγουρα, όταν έχει σειρά μου. Αν κάνω breakthrough, επιλογή 2, αν κάνω breakthrough για πράσινο, θα πάρω αυτή την κάρτα τη συγκεκριμένη. Μπορώ να πάρω, αν κάνω breakthrough για πράσινο και θέλω να πάρω κλειστή κάρτα, μπορώ να πάρω την κλειστή και να την βάλω στο χέρι μου. Ή μπορώ να πάρω την κλειστή για το region, αν κάνω αντίστοιχα για τις κίτρινες, ή αν πάρω την green, να κάνω breakthrough για τη συγκεκριμένη αυτή εδώ. Αν θέλω να κάνω breakthrough για αυτό το εικονίδιο, το μπλε, το οποίο για πολλωστή φορά ξέχασα πώς λέγεται, tributary. Τότε αρχίζω να ανοίγω κάρτες από εδώ μέχρι να βρω αυτό το εικονίδιο για να την πάρω στο χέρι μου και μετά τις ανακατεύω για να ξαναφτιάξω το deck. Εντάξει. Άρα, αυτές είναι οι 5 επιλογές. Είτε κάνω συγκεκριμένα breakthrough για το εικονίδιο και το παίρνω από το αντίστοιχο deck, κλειστή κάρτα, είτε τα παίρνω από κάτω ανοιχτό. Εντάξει. Και προφανώς το breakthrough το κάνω για κάθε. Αν έχω να κάνω, μπορώ να έχω να κάνω 2-3 breakthrough, έτσι θα τα κάνω με τη σειρά που επιλέγω να τα κάνω. Και για κάθε ένα από αυτά έχω 5 επιλογές. Αυτό είναι το breakthrough. Ουσιαστικά είναι τρόπος για να αποκτήσω κάρτες από την αγορά. Έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι μπαίνει και στο χέρι μου, που είναι πολύ καλό γιατί μπορώ να τη χρησιμοποιήσω σύντομα. Πολύ σημαντικό. Μετά το breakthrough θα κάνω πάλι clean up. Και πάμε να δούμε το πρώτο και το πιο συνήθες που κάνω στο γύρο μου, είναι να κάνω activate. Είπαμε κάνω είτε activate, είτε innovate, είτε revolt. Είπαμε τι είναι το revolt, είπαμε τι είναι innovate, πάμε να δούμε τι είναι το activate. Όταν κάνω activate, παίρνω actions, ενέργειες δηλαδή, και χρησιμοποιώ exhaust tokens για κάρτες που έχω παιγμένες και έχουν το exhaust ability αντίστοιχα και κάνω, ενεργοποιώ το ταμπλό μου ουσιαστικά, κάπως έτσι. Πώς παίρνω ενέργειες? Για να πάρω ενέργεια θα πάρω, έχω εδώ ξεκινάω με 3 τέτοια token αν θυμάστε, θα πάρω ένα τέτοιο token, εντάξει, για να, από την, θα το βγάλω από εδώ και θα το, για να δείξω ότι κάνω ένα action. Αυτό δείχνει τα πόσα action έχω. Τότε παίζω μια κάρτα από το χέρι μου στο play area μου, έτσι, και κάνω αυτό που μου λέει και ακολουθώ αυτό που λέει. Αν έχει άπειρο θα μείνει η κάρτα γιατί είπαμε ότι μένει κάτω η κάρτα με το άπειρο. Αν έχει το barbarian εικονίδιο, μπορώ να την παίξω αν είμαι έτσι. Αν έχει το Empire εικονίδιο, πρέπει να έχω γυρίσει την κάρτα μου για να μπορώ να το παίξω. Εντάξει. Και μετά υπάρχει μια πληθώρα από keywords, τι κάνουν οι κάρτες, τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο, τα οποία τα εξηγεί το φυλάδιο οδηγιών. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες να το εξηγήσω τόσο πολύ. Αλλά ο μηχανισμός είναι αυτός. Παίζω ένα, αφαιρώ ένα action token και παίζω μια κάρτα από το χέρι μου και κάνω αυτό που μου λέει. Και αν είναι να μείνει η κάρτα μένει, αν είναι να παίχτε και να κάνει κάτι, το παίζετε και φεύγει. Επιπλέον έχω τα exhaust abilities. Τα exhaust abilities, τα exhaust tokens είναι αυτά εδώ με το χ, είναι διαφορετικά από τα action tokens. Για να χρησιμοποιήσω exhaust ability, διαλέγω μια κάρτα που να έχει το exhaust keyword πάνω, από αυτές που είτε έπαιξα είτε οτιδήποτε έχω παιγμένες, και παίρνω ένα token από εδώ και το βάζω πάνω στην κάρτα που έχει το exhaust εικονίδιο. Μπορεί να είναι στην play area μου, ή μπορεί να είναι η ίδια η power card που έχω, αν έχει exhaust εικονίδιο. Αυτός ο συγκεκριμένος πολιτισμός δεν έχει, μπορεί κάποιος άλλος να είχε. Κάνω το effect ό,τι λέει η κάρτα και
πληρώνω κάποιο κόστος, αν κάποια exhaust abilities έχουν κόστος να πληρώσει και ούτω καθεξής. Αν δεν μπορώ να πληρώσω το κόστος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αν η κάρτα έχει ήδη ένα τέτοιο token πάνω, ας πούμε ότι αυτή είχε exhaust ability, δεν το έχει τώρα, απλά το βάζω, και είχε ήδη, προφανώς δεν μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω γιατί το έχω κάνει ήδη. Δεν μπορώ να την ξανακάνω, γι' αυτό και βάζω αυτό για να δείξω ότι έχω χρησιμοποιήσει τα exhaust abilities της κάρτας. Ξαναλέω, δεν κοστίζει action points για να κάνω τα exhaust abilities. Όταν ξοδεύω κάρτα, όταν ξοδεύω action token, παίζω μια κάρτα και κάνω ό,τι λέει η κάρτα και μπορώ να κάνω όσα exhaust abilities θέλω. Και έχω εικόνα για να τα κάνω και έχω θέσεις για να τα δεχτούν και έχουν το exhaust keyword. Αυτή είναι η φιλοσοφία του activate. Είτε λοιπόν παίξω activate στο γύρο μου, είτε παίξω innovate, είτε παίξω revolt, στο τέλος θα κάνω clean up στο τέλος του γύρου μου. Σαν ενεργός παίχτης, έτσι, όχι το γύρο του παίχτων. Το ίδιο θα κάνει και ο επόμενος, θα κάνει και ο επόμενος, θα κάνει ο επόμενος. Το clean up είναι πολύ απλό. Το πρώτο που θα κάνω είναι θα προσθέσω ένα progress token σε οποιαδήποτε κάρτα θέλω στην αγορά για να την κάνω πιο δελεαστική, έτσι, και είπαμε όταν παίρνω τις κάρτες παίρνω και τα token που έχει πάνω. Αν παίζεις με τους Carthaginians θα βάλεις ένα ή δύο τέτοια token αντίστοιχα material. Αν παίζεις με τους Queen θα βάλεις ένα ή δύο ένα token, συγγνώμη, population αντίστοιχα, όπως το λέει η κάρτα power πάνω των αντίστοιχων πολιτισμών. Και στη συνέχεια, αν έχω παίξει διάφορα πράγματα που χρησιμοποιήσει από εδώ, μπορεί να έχω πάρει και περισσότερα action tokens μέσα στον γύρο των εργό, θα βάλω πάλι 3 εδώ πάνω για να τα έχω έτοιμα για τον επόμενο γύρο και 5 exhaust tokens, έτσι. Και μετά, το επόμενο που μπορώ να κάνω, που θα κάνω είναι να πετάξω όσες κάρτες μου έχουν μείνει στο χέρι, που δεν έχω παίξει, ή και παραπάνω, που δεν τις ήθελα για κάποιο λόγο, και θα τραβήξω κάρτες από το draw pile μου μέχρι να έχω 5. Έτσι. Και ένας καλός μηχανισμός να πετάω κάρτες που έχω στο χέρι μου και δεν τις θέλω για να ανακυκλώνω το deck μου, έτσι, να κυκλοφορεί το deck μου γενικά, γιατί ουσιαστικά ένας τρόπος για να αποκτήσεις πρόσβαση στις κάρτες development, στις κάρτες, στην κάρτα session και στις κάρτες με το φεγγαράκι, τις nation card, είναι όταν να τρέχεις το deck σου αντίστοιχα πολύ, έτσι, το draw deck σου. Μετά, κάτι σημαντικό, πριν πάμε στο τι γίνεται όταν δεν έχω κάρτες να τραβήξω, να πούμε ότι σαν μέρος του setup, ξέχασα να σας πω, ότι όταν κάνω το setup, οποιαδήποτε κάρτα έχει το Civilized Icon εδώ, όπως αυτή εδώ, ξεκινάει στο setup με ένα token έτσι κι αλλιώς πάνω, develop, με ένα progress token. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στο setup, αν ξεκινήσει με τις Civilized κάρτες. Αυτό είναι μέσα στο setup. Ωραία, και έτσι τελειώνω το cleanup phase και παίζει ο επόμενος παίχτης. Αν πρέπει να τραβήξω κάρτες για το hand limit μου και δεν έχω κάρτες, πάμε στο στοιχείο που πρέπει να κάνουμε reshuffle, να ξανακατέψουμε το draw deck pile. Εδώ τώρα υπάρχει δύο πιθανότητες. Η πρώτη πιθανότητα είναι το draw pile μου, από το οποίο τραβάω κάρτες, εδώ, έχει τελειώσει, έτσι, και πρέπει να τραβήξω κάρτες. Αν η κάρτα μου, η state κάρτα, δείχνει το barbarian, όπως φαίνεται εδώ στην αρχή του παιχνίδι που ξεκινάμε, και αν δεν υπάρχουν τέτοια tokens πάνω στο nation deck, εντάξει, εδώ, και έχω ένα ή περισσότερα token που μου περισσεύουν πάνω στην κάρτα, τη state card, τότε παίρνω ένα τέτοιο token και το βάζω εδώ, έτσι μπαίνουν token εδώ. Εντάξει. Στη συνέχεια, αυτό που κάνω είναι ανακατεύω το discard pile μου με το draw pile, ανακατεύω το discard pile μου για να φτιάξω ένα καινούργιο draw pile, έτσι. Και οι κάρτες και τραβάω τις υπόλοιπες κάρτες, αν είχα να τραβήξω 5 και είχα τραβήξει μόνο 2 ή μου λείπανε όσες μου λείπανε, για να πάω στο hand limit μου. Εντάξει. Αν τοποθετηθεί η κάρτα accession με τον κύκλο στο discard pile μου, αμέσως γυρίζω τη κάρτα state από τον barbarian, flip, στη μεριά αυτή εδώ. Τη μεριά από την barbarian, στη μεριά την empire. Εντάξει. Έτσι γίνεσαι empire όταν η κάρτα Ascension μπει στο discard pile σου με αυτόν τον τρόπο, γιατί πρέπει να τραβήξεις κάρτες και δεν έχεις. Εντάξει. Και το βασικό είναι όταν το κάνω αυτό,
παίρνω την πάνω πάνω κάρτα, πριν δηλαδή την ανακατέψω, αφού βάλω token εδώ, θα πάρω την πάνω πάνω κάρτα από το Nation Deck και θα την βάλω στο discard pile για να την ανακατέψω. Και έτσι αυτές οι κάρτες αρχίζουν να μπαίνουν μέσα στο draw pile μου. Άρα ο κανόνας είναι, αν, το υπενθυμίζω για σύνοψη, αν δεν υπάρχουν τέτοια token πάνω στο Nation Deck μου και υπάρχουν τέτοια token στη state κάρτα μου, παίρνω την πάνω πάνω κάρτα, τη βάζω στο discard pile μου και μετά παίρνω ένα τέτοιο token και το βάζω εδώ. Εντάξει. Και στη συνέχεια αυτό που κάνω είναι, παίρνω τις κάρτες discard και τις ανακατεύω για να τις φτιάξω draw deck. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Αν αντίστοιχα η κάρτα δεν δείχνει Barbarian, γιατί τώρα σας είπα τι γίνεται αν δείχνει Barbarian. Αν η κάρτα δείχνει Empire, δηλαδή από Barbarian δείχνει Empire, έτσι. Αν δεν υπάρχουν τέτοια token πάνω στο development area και έχω τέτοια token exhaust στην state card, που θα είναι έτσι για την ακρίβεια, εντάξει, δεν θα υπάρχει το Barbarian, τότε αυτό που κάνω είναι, παίρνω την, μπορώ να κάνω develop. Παίρνω την κάρτα να την κάνω develop και τη βάζω στο discard pile μου και βάζω μια τέτοια κάρτα, ένα τέτοιο token από εδώ, εδώ. Εντάξει. Αν ήδη υπήρχε τέτοια κάρτα εδώ, στο development area μου, ή αν δεν έχω άλλα εδώ για να βάλω, τότε το κάνω skip αυτό και απλά πηγαίνω και κάνω reshuffle το discard για να μου δώσει ένα καινούριο deck. Εντάξει. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά μπορώ να κάνω κάρτες develop. Για να πάρω κάρτες από το develop area και να τις προσθέσω. Άρα, στο Empire State έχω πρόσβαση στις develop cards. Στο Barbarian State έχω πρόσβαση στις κάρτες Nation Deck για να γίνω ascend και να βάλω και αυτή την κάρτα μέσα και να περάσω στο Empire State. Αυτός είναι η φιλοσοφία του παιχνιδιού ουσιαστικά. Θυμίζω ότι οι κάρτες που είναι πάνω στο development area, στο nation deck και οπουδήποτε αλλού, τα token μετοχή, το exhaust ability, τα μαζεύω και τα καθαρίζω όταν κάνω clean up, έτσι όπως εξηγήσαμε πριν. Λοιπόν, αυτός είναι ο μηχανισμός και στο τέλος το σημαντικό είναι όταν πέσουμε, όταν έχουν παίξει όλοι οι παίχτες και φτάσουμε και παίξει και ο παίχτες δεξιά της κάρτας Solstice, τότε αυτό που γίνεται είναι ενεργοποιούνται όλοι οι παίχτες, μπορούν να το κάνουν ταυτόχρονα, ενεργοποιούν όλα τα keywords στο play area που έχουν με το εικονίδιο Solstice και κάνουν αυτά που λέει. Έτσι. Και πρέπει να το κάνεις as much as possible, όπως λέει το παιχνίδι μέσα, για να πάθεις ή να κερδίσεις αυτά που λένε σαν αποτέλεσμα του Solstice. Λοιπόν, το τέλος του παιχνιδιού. Το παιχνίδι τελειώνει είτε με σκοράρισμα και τελικό σκοράρισμα, είτε με collapse, με κατάρρευση. Πάμε γενικά. Θα γίνει το ένα ή το άλλο. Πότε γίνεται το σκοράρισμα, η περίπτωση να έχουμε σκοράρισμα. Σκοράρισμα θα γίνει όταν γίνει trigger ένα από τα παρακάτω, οποιοδήποτε συνθήκη. Δεν υπάρχουν κάρτες στο main deck, έχουν τελειώσει αυτές οι κάρτες. Ένας παίχτης κάνει develop την τελευταία κάρτα από το development area του που έχει. Οπότε τις έχει κάνει όλες develop. Η κάρτα King of Kings έχει γίνει flip. Η κάρτα που είναι κάτω από εδώ, έχουν πάρθει όλα τα fame cards και έχει γίνει flip αναποδογυριστή αυτή η κάρτα του King of Kings. Ο Viking player τοποθετήσει την κάρτα Harald Hardrada, Ascension card στο discard pile του. Ο Arthurian παίχτης όταν παίξει την κάρτα Graal με το εικονίδιο του συμβόλου αντίστοιχο. Και ο Utopian παίχτης όταν έχει τουλάχιστον 24 population και κάνει trigger το Solstice keyword στο Shangri-La Journey Card. Έτσι είναι τρία συγκεκριμένα πράγματα που έχει να κάνει να παίζει με αυτά τα τρία Nations. Εδώ που έχω Minions και Dirigents, τα τρία τελευταία δεν ισχύουν. Το μόνο που ισχύουν τα τρία πρώτα, να έχει τελειώσει, να μην υπάρχουν κάρτες στο main deck, να μην υπάρχουν κάρτες στο main deck, να έχει τελειώσει ένας παίκτης στο development του deck και να μην υπάρχουν κάρτες για να τις κάνει develop ή να έχει γίνει flip κάρτα King of Kings. Τα υπόλοιπα είναι specific με τους συγκεκριμένους πολιτισμούς. Αυτό είναι το σκοράρισμα. Το collapse εδώ μπορεί να γίνει trigger ακόμα και αν δεν υπάρχουν κάρτες στο unrest pile. Εντάξει. Και θα περάσουμε στο σκοράρισμα. Όταν το σκοράρισμα γίνει trigger, ολοκληρώνουμε το γύρο. Παίζουμε άλλο έναν τελευταίο γύρο όλοι, μαζί και να αντιθετήσουμε τις κάρτες που έχουν το keyword τις κάρτες που έχουν το keyword αντίστοιχα Solstice και τότε τελειώνει το παιχνίδι.
Αφήνουμε τις κάρτες όπου τις έχουμε βρει, δηλαδή οι κάρτες development που δεν έχουν αναπτυχθεί μένουν εκεί, όλες οι κάρτες που είναι παιγμένες έχουν πει στην περιοχή μας και το καθεξής, στο discard pile μας, στο draw pile μας κτλ. Και σκοράρουμε πόντους νίκης. Σκοράρουμε πόντους νίκης για τις κάρτες που έχουμε στην κατοχή μας. Και οι κάρτες σκοράρουν διαφορετικά. Ξεκινάμε καταρχήν για κάθε progress token που έχουμε, όπως είναι αυτό εδώ το κίτρινο, κερδίζουμε ένα πόντο νίκης. Για κάθε κάρτα που έχουμε στο χέρι μας, στο play area μας, που παίζουμε κάρτες, στην τράβλα που τραβάμε, το draw deck, ή στην τράβλα που ξεσκαρτάρουμε στο discard pile, ή στην ιστορία μας, αν έχουν μπει κάρτες κάτω από το par card του nation μας, τότε σκοράμε πόντους νίκης. Μία κάρτα που λέει συγκεκριμένους πόντους νίκης, Φιρπίν, νομίζω είχα δείξει πριν κάποιες, αυτή εδώ που λέει 4, θα μας δώσει 4 πόντους νίκης. Ή 5 ή 10 ή οτιδήποτε. Αν έχει μείον το νούμερο, που είναι συνήθως η unrest, μείον 2, θα χάσουμε τόσο πόντους νίκης. Αν μια κάρτα έχει ερωτηματικό, θα πάρουμε πόντους νίκης ανάλογα με τη συνθήκη και πώς τα πήγαμε. Και αν μια κάρτα έχει αστερίσκο πάνω, θα σκοράμε πόντους νίκης ανάλογα με το τι υποδεικνύει η κάρτα. Ποτέ δεν μπορούμε να πάρουμε παραπάνω από 10 πόντους νίκης από μια κάρτα. Και ο παίχτης που έχει περισσότερους πόντους νίκης θα κερδίσει. Σε περίπτωση ισοβαθμίσης, θα κερδίσουν όλοι οι παίχτες που ισοβάθμισαν. Τι γίνεται όμως αν δεν κάνουμε scoring? Αν πάμε στο collapse, στην κατάρρευση. Το collapse πότε γίνεται? Το collapse γίνεται όταν, ακόμα και όταν είσαι και μέσα στην φάση του τελικού, γίνεται όταν πρέπει να πάρουμε κάρτα από τον unrest και είναι η τελευταία, γιατί έχουν πάρθει όλες οι κάρτες, έτσι. Αν πάρθει η τελευταία κάρτα unrest, έτσι, όταν πάρθει η τελευταία κάρτα unrest, τότε, οποιοδήποτε θα βάσει μέσα στο παιχνίδι, τότε γίνεται το collapse. Έτσι. Και collapse μπορεί να γίνει, ξαναλέω, όταν παίζουμε τον τελευταίο γύρο μέσα από το scoring. Έτσι. Θα γίνει το collapse και θα προχωρήσουμε στο collapse phase τότε. Το collapse λοιπόν τι σημαίνει? Μετράμε τον αριθμό των unrest cards που έχουμε αντίστοιχα στο χέρι μας, στην play area μας, στο draw deck και στο discard pile και στην ιστορία μας. Και ο παίχτης με τις λιγότερες τέτοιες κάρτες κερδίζει το παιχνίδι. Και σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι παίχτες προχωράνε κανονικά στο σκοράρισμα τότε. Οι παίχτες που έχουν ισοβαθμίσει, έτσι, στο collapse. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παίζει το Imperium Legends. Να πούμε εδώ ότι το Φυλάδιο Οδηγιών έρχεται με ένα εξαιρετικό κομμάτι του, το οποίο έχει όλα τα keywords. Οπότε υπάρχουν πολλά keywords εδώ, δεν θα μπω στη διαδικασία να τα εξηγήσω όλα, ούτε νομίζω ότι θα βοηθήσει σε αυτό το βίντεο. Ουσιαστικά θα το χρειαστείτε αρκετά στα πρώτα σας play, γιατί θα πρέπει να βλέπετε στις κάρτες αν έχετε κάποιο keyword, κάποια λέξη που να είναι πάνω στην κάρτα, τι κάνει, να γυρίσετε να τη δείτε. Δεν είναι τόσο πολλά και δεν είναι και τόσο δύσκολο να τα καταλάβει κανείς. Κάποια επίσης είναι συγκεκριμένα σε κάποια έθνη, συγκεκριμένα για κάποιες κάρτες αντίστοιχα, αλλά η πλειοψηφία των keywords είναι συγκεκριμένη και είναι τα πιο βασικά και μάλιστα λέει και στην αρχή του Φυλαδίου Οδηγιών ποια είναι τα πιο κοινά για να ρίξετε μια ματιά και να είστε προετοιμασμένοι. Ακόμα και το breakthrough που σας εξήγησα το δείχνει εδώ μέσα. Γενικά είναι πολύ δομημένο, πολύ σωστά οργανωμένο και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Στο τέλος υπάρχει ένα quick reference που σου λέει τι κάνει στο γύρο σου, έτσι είτε activate, είτε innovate, είτε revolve και στο τέλος clean up. Και πώς γίνεται το clean up phase, πώς γίνεται το reshuffle, πώς γίνεται το collapse, πώς γίνεται το scoring, όλα τα χρήσιμα είναι στο τέλος εδώ του παιχνιδιού. Και επίσης ενδιαφέρον ότι υπάρχουν όλα τα έθνη, είτε από το Classics είτε από το Legends, στο τέλος του Φυλάδιου Οδηγιών. Υπάρχουν οι Έλληνες, υπάρχουν οι Ατλάντιανς, υπάρχουν οι Vikings και ούτω καθεξής. Όλοι έχουν μια δυσκολία που σου δείχνει πόσο δύσκολο είναι να παίξει το συγκεκριμένο έθνος. Για παράδειγμα, οι Romans, οι Ρωμαίοι, κοιτάξτε, έχουν δυσκολία 1 στα 5, είναι πολύ εύκολη. Ενώ οι Arthurians που αντί για development deck έχουν quest deck. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολη, 5 στα 5 δυσκολία. Αυτό προφανώς έχει να κάνει και με το πόσο, με τη διαφορετικότητα από τους βασικούς κανόνες ουσιαστικά, φαντάζομαι, σε ένα βαθμό, και το πόσο συγκεκριμένα πρέπει να παίξεις για να αναπτύξεις το συγκεκριμένο civilization, πολιτισμό. Όμως είναι καλό γιατί δείχνει μια πληθώρα και μια κατεύθυνση στο προς τα που πρέπει να κινηθείς, ανάλογα με το ποιο civilization παίρνεις, ποιο έθνος παίρνεις. Και γενικά, ξαναλέω, αυτό είναι το Φυλάδιο Οδηγιών, Imperium. Δεν λέει πάνω ούτε Legends ούτε Classics, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο και για τα δύο κουτιά, έτσι, δεν έχει άλλη αλλαγή, με αυτό παίζεται και τα δύο. Επίσης ενδιαφέρον, το solo rulebook, υπάρχει ξεχωριστό solo rulebook από τον David Turci, το παιχνίδι είναι του Nigel Buckley και του David Turci, που δείχνει το setup του παίχτη, είναι ακριβώς το ίδιο, όπως και στο βασικό setup δεν αλλάζει κάτι. Το setup των commons είναι ακριβώς το ίδιο πάλι, δεν αλλάζει κάτι. Και αυτό που αλλάζει είναι ένα έθνος που θα παίξουμε εναντίον ενός παίκτη, είναι σαν να παίζει εναντίον ενός παίκτη διπλό. Θα φτιάξει το deck του με συγκεκριμένο τρόπο, θα μπουν αυτές οι κάρτες και υπάρχει ένα ζάρι που σου λέει ποιες κάρτες θα τραβάς να τις ενεργοποιείς και ανάλογα με τα keywords action που έχει, θα πηγαίνεις ουσιαστικά
στους πίνακες εδώ πίσω και θα σου λέει να βρεις το πρώτο εικονίδιο και να κάνεις το συγκεκριμένο πράγμα που σου λέει. Έτσι είναι ρουτίνα ουσιαστικά για το έθνος και ανάλογα επίσης αν το έθνος είναι από τη μεριά του Barbarian ή από τη μεριά του Empire. Και αυτό αλλάζει το πώς κινείται και πώς δουλεύει το AI για το συγκεκριμένο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό και δίνει πολύ replayability. Έχει και campaign mode. Και γενικά ξαναλέω, οι αλλαγές είναι πολύ μικρές στο πώς παίζει το solo. Ουσιαστικά αυτές οι κάρτες είναι και το πώς σκοράρει το bot στο τέλος, πώς γίνεται το σκοράρισμα. Επίσης από collapse, αν γίνει collapse πάντα χάνεις το παιχνίδι, ανεξάρτητα αν έχεις περισσότερες ή λιγότερες κάρτες unrest και δεν θες να γίνει collapse το παιχνίδι όταν παίζεις solo και έχει και επίπεδα δυσκολίας για το πώς να παίξεις με αυξανόμενη πρόκληση. Αυτό λοιπόν είναι το Imperium, είτε Legends είτε Classics. Και έτσι παίζει το παιχνίδι. Αυτό είναι το Imperium. Είτε Classics είτε Legends, ίδιο σύστημα έχει, ίδιοι κανόνες είναι. Ξαναλέω, είναι κοινό και το rulebook, δεν ξεχωρίζει καν. Όποιο κουτί και να πάρει κάποιος έχει το ίδιο rulebook. Το θέμα είναι ποιους πολιτισμούς χρησιμοποιείς. Οπότε το σύστημα είναι ίδιο, οι κανόνες είναι ίδιοι, το ίδιο gameplay έχει. Απλά είναι άλλοι οι πολιτισμοί και επειδή οι πολιτισμοί είναι ασύμμετροι, δίνει αρκετά περισσότερο πλήθος και replayability θα έλεγα, πλήθος επιλογών και replayability, αν έχεις δύο κουτιά ή αν έχεις ένα. Δεν χρειάζεται να πας και το δεύτερο κουτί, είναι πολύ αρκετό το ένα κουτί, αν κάποιος θέλει να έχει συλλογή και να τα έχει όλα, μπορεί να πάρει και τα δύο κουτιά, να έχει 8 και 8, 16 civilization που είναι πάρα πολύ. Και είναι και αρκετά ασύμμετροι, οπότε βγάζουν διαφορετική αίσθηση ανάλογα με το ποιο πολιτισμό παίζεις. Ας βγάλουμε από την αρχή κάποια πράγματα να τα βγάλουμε έξω και να τα διευθετήσουμε, που είναι η ποιότητα παραγωγής. Η ποιότητα παραγωγής είναι ωραίο το κουτί, ωραία εικονογράφηση του Μίκο, πάρα πολύ ωραίο το αισθητικό κομμάτι και η εικόνα και η όψη του παιχνιδιού, αλλά η ποιότητα χαρτιού είναι άθλια. Είναι πάρα πολύ λεπτή η κάρτα, πολύ κακό αυτό σε παιχνίδι με deck builder, όπου συνέχεια πιάνεις κάρτες από κάτω, τις ανακατεύεσαι, τις μοιράζεις κτλ. Παράδειγμα είναι η φωτογραφία που ανέβασα στην ομάδα μας στο τραπέζι μου στο Facebook, στην κοινότητά μας, που δείχνει ότι απλά πήρα την τράπλα και πριν την πρώτη παρτίδα της έβαλα τις κάρτες τη μία πάνω από την άλλη και άρχισαν να φουσκώνουν. Είναι παράπονο και νομίζω ότι και άλλοι το είδαν και συμφωνήσανε μαζί μου ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει καλύτερο card stock για το παιχνίδι. Είναι κρίμα γιατί είναι καλό παιχνίδι και είναι ένα μαύρο κομμάτι ως προς τα υπόλοιπα που θεωρητικά είναι καλύτερα από την παραγωγή. Μπορεί να λυθεί αυτό αν κάποιος σλιβάρει το παιχνίδι, αλλά δεν είναι η φιλοσοφία να κατευθείαν να έχεις ανάγκη να το σλιβάρεις γιατί είναι υποδέστερη ποιότητα καρτών. Δεν είναι πολύ λεπτή και είναι πολύ εύκολο αν δεν το σλιβάρεις να χαλάσεις τις κάρτες. Έτσι. Οπότε, αν θέλετε να το πάρετε, θεωρείτε αυτόματα ότι πρέπει να το σλιβάρει το παιχνίδι. Το οποίο θα μου πει κάποιος από την άλλη σε παιχνίδια deck builder, OK, συνήθως θα σλιβάρω τα παιχνίδια μου για να τα προστατεύσω, αλλά εδώ είναι επιτακτική ανάγκη. Και το δεύτερο κακό είναι ότι έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο και πρακτικό insert σε κάθε ένα από τα κουτιά, που έχει slots και θήκες για να μπαίνουν όλα τα civilization και μάλιστα έχουν τυπώσει στο κάτω μέρος του κουτιού προς τιμήν τους ότι εδώ μπαίνουν οι Έλληνες, εδώ μπαίνουν οι Ρωμαίοι και το καθεξής. Και φαίνεται να υπάρχει και λίγος χώρος και με το που πας να σλιβάρεις τις κάρτες, που δεν έχεις επιλογή να μην τις σλιβάρεις αντικειμενικά, δεν χωράνε μέσα, οπότε πρέπει να το πετάξεις το insert για να χωρέσει. Τι κρίμα, πραγματικά. Κατά τα άλλα, γενικά είναι ένα, ξαναλέω, χορταστικό πλούσιο παιχνίδι με πάρα πολύ replayability. Το solo του το οποίο το δοκίμασα είναι πολύ ωραίο, σου βγάζει πολύ την αίσθηση ότι παίζει εναντίον κάποιου παίχτη, σε δυσκολεύει. Υπάρχει ένα ξεχωριστό rulebook κατευθείαν για το solo, οπότε καταλαβαίνετε πόσο καλό δουλεμένο είναι από τον David Urci. Το σύστημα γενικά του παιχνιδιού είναι ωραίο, απλά θέλει μία-δύο παρτίδες να ρολάρει κάποιος στο μυαλό του και να καταλάβει πώς κινείται. Γιατί από την ανάγνωση, παρόλο που οι κανόνες είναι λίγοι, πρέπει να δεις στην πράξη λίγο πώς γίνονται όλα για να καταλάβεις, όπως και τα περισσότερα παιχνίδια εξάλλου, αλλά εδώ νομίζω λίγο παραπάνω από ότι στα υπόλοιπα. Αν φύγει η πρώτη παρτίδα, μετά ρολάρει πολύ εύκολα το παιχνίδι. Ξαναλέω, είναι σύνθετο παιχνίδι από την άποψη των επιλογών και το τι μπορείς να κάνεις. Οπότε, αν θέλετε ένα light deck builder, δεν είναι για εσάς. Αν θέλετε ένα παιχνίδι χορταστικό, σχετικά βαρύ, με βαρύ προσχετικά βαρύ, με civilization σαν θέμα και με πολύ replayability, τότε αυτό το παιχνίδι είναι για εσάς. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Λίγο πρέπει να συνηθίσει κάποιος το ότι από εδώ παίρνω, υπάρχουν πολλές τράπουλες, υπάρχει λίγο μια περίεργη δυναμική. Θα μπορεί να το σκεφτεί κάποιος στο μυαλό του σαν ένα δεδόγραμμα. Πού παίρνω κάρτα, πού τη βάζω, από ποιο deck μπορώ να πάρω, ποιες κάρτες μπορώ να βάρω στην αρχή και ποιες δεν μπορώ. Λίγο παραπάνω από ό,τι θα ήθελα, αλλά αυτό νομίζω εξοικειώνεται κάποιος συνέχεια μετά από μια-δύο παρτίδες και φεύγει κατευθείαν από το μυαλό. Αν κάποιος όμως για πρώτη παρτίδα το δει, μπορεί λίγο να τον κουράσει, τρομοκρατήσει ή τον κρατήσει πίσω από το να απολαύσει το παιχνίδι. Αν το προσπεράσει αυτό, μπορεί σίγουρα να το απολαύσει. Εμένα μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, με εξαίρεση την παραγωγή η οποία μου τα χάλασε. Σαν παιχνίδι μου άρεσε πάρα πολύ, ιδιαίτερα χορταστικό,
πολύ πολύ επαναπαιξιμότητα και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό ήταν το Imperium, Classics και Legends, ακριβώς το ίδιο σύστημα.